πάμε στην εκκλησία πολλές φορές σαν να πηγαίνουμε σε έναν μάγο και ζητάμε με μαγικό τρόπο να σωθούμε, χωρίς να υπάρχει αγάπη στον Χριστό, χωρίς να υπάρχει διάθεση μετάνοιας και αλλαγής της ζωής μας. Απλώς θέλουμε να κάνει κάτι ο παπάς, ξέρει εκείνος να διαβάσει τις προσευχές του, εμείς θα του δώσουμε το πολύ πολύ κάποια χρήματα, θα ανάψουμε μια μεγάλη λαμπάδα στον Χριστό και τελειώσαμε. Έτσι νομίζεις ότι θα μπορέσεις να ελκύσεις τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είπε μετανοείται. Πάνω απ' όλα θέλει την καρδιά σου και τη θέλει καθαρή. Δεν θέλει ούτε τη λαμπάδα σου ούτε τα χρήματά σου. Αυτή η προσέγγιση μαγική δυστυχώς υπάρχει σε πολλούς χριστιανούς σήμερα. Βλέπουμε τον Χριστό σαν έναν εργάτη ο οποίος θα μας κάνει αυτό που θέλουμε. Θα του δώσουμε και κάτι να μας κάνει τη δουλειά μας. Αν δεν μας την κάνει θα γίνουμε θηρία και δεν θα ξαναπάμε στην εκκλησία. Μπερδεύουν τη μαγεία με το θαύμα, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το χρυσό από το μπρούτζο. Και βλέπεις, ένας Προτεστάτης παραδείγματος χάρη μπορεί να βαπτιστεί Ορθόδοξος, ύστερα να γίνει Ρωμακαθολικός, μετά να πει δεν αναπαύτηκα και να γυρίσει πάλι στους Προτεστάτες ή πάλι στους Ορθόδοξους. Κάποιος Καθολικός βαπτίστηκε Ορθόδοξος. Έγινε μοναχός και έζησε 9 χρόνια σε ένα μοναστήρι. Έρχεται λοιπόν μια μέρα στο καλύβι και μου λέει: εγώ δεν έζησα την κοσμική ζωή σαν Ορθόδοξος και θέλω να πάω στον κόσμο να παντρευτώ. Ακούς κουβέντα. Να του λες εν τω μεταξύ πόσο βαρύ είναι αυτό που σκέφτεται και να λέει: γιατί είναι βαρύ? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο σύγχρονος Ευρωπαίος έχει πάρει τη θέση του Χριστού, μιμούμενος τον Πάπα που ανακηρύχθηκε αλάθητος. Έλεγε ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς ότι τρεις είναι οι μεγάλες πτώσεις της ανθρωπότητος. Η πρώτη είναι του Αδάμ, η δεύτερη είναι του Ιούδα που πρόδωσε τον Χριστό και η τρίτη είναι του Πάπα, ο οποίος ανακήρυξε τον εαυτό του αλάθητο. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να είναι αλάθητος? Και όμως ο Πάπας αυτό ισχυρίζεται και είναι δόγμα της Εκκλησίας, παρακαλώ, εντός εγώ είναι λέξη Εκκλησία, των παπικών. Και αυτή η πτώση είναι φοβερή. Γιατί? Γιατί αλάθητος είναι μόνο ο Θεός. Που σημαίνει τι? Ότι οι Ευρωπαίοι στο πρόσωπο του Πάπα, στη θέση του Θεού βάλανε έναν άνθρωπο. Και έτσι αντικατέστησαν τον Θεάνθρωπο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, με τον άνθρωπο Θεό, τον Πάπα. Και όχι μόνο τον Πάπα, αλλά μετά έχουμε και τους Προτεστάντες, αλλά μήπως και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν μοιάζουμε με αυτούς πολλές φορές. Που λένε συνέχεια εγώ νομίζω ότι η Εκκλησία έτσι, ο Χριστός έτσι κλπ. Και γίνονται όλοι οι πάπες και όλοι υποκαθιστούν το Θεό και παίρνουν τη θέση του Θεού. Σήμερα λοιπόν αδελφοί μου έχουμε αυτή την δωλολατρεία του ανθρώπου. Θυμάστε οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν ένα ρητό, οι φιλόσοφοι, μέτρων πάντων ο άνθρωπος. Ότι για όλα το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Αυτό έχει ξανάρθει σήμερα. Και αντί να λέμε μέτρο πάντων ο Θεάνθρωπος, όπως είναι το σωστό, το πρότυπό μας είναι ο Χριστός, έχουμε κάνει πρότυπο τον εαυτό μας. Λατρεύουμε τον εαυτό μας και έχουμε γίνει έτσι ειδωλολάτρες. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά είδη ειδωλολατρείας και κατεξοχήν αυτό το είδωλο που σας είπα του εγώ. Έχουμε ακόμα το είδωλο της επιστήμης. Σήμερα η επιστήμη έχει γίνει μία παγκόσμια θρησκεία και έχει και τους λεγόμενους αβατάρ. Μην τυχόν και πεις τίποτε για το Δαρβίνο. Έτσι, ο Δαρβίνος είναι αλάθητος. Ξεχνάμε ότι η θεωρία του Δαρβίνου είναι θεωρία, δεν είναι επιστημονική γνώση, δεν είναι αποδεδειγμένη. Όμως συμφέρει τον διάβολο και την αθεία και την ειδωλολατρεία να λένε ότι ο άνθρωπος έχει πρόγονο τη μαϊμού. Μην πεις τίποτα για τον Αϊνστάιν, μην πεις τίποτα για τον Φρόιντ. Είναι η σύγχρονη αβατάρ, η σύγχρονη θεή της θρησκείας της παγκόσμιας που λέγεται επιστήμη. Έχουμε και άλλες ειδωλολατρίες. Έχουμε τη λατρεία της δημοκρατίας, τη λατρεία της τέχνης. Τώρα πρόσφατα έγινε στην Αθήνα μια διαμαρτυρία και βγήκαν όλοι οι ψευτοκουλτουριάρδες να πούνε εν ονόματι της τέχνης γιατί να μην βρίζουμε τον Χριστό. Υπάρχει ένα θεατρικό έργο που προσβάλλει κατάφορα τον Χριστό, τον παρουσιάζει ως ανήθικο.
και βγήκαν κάποιοι άνθρωποι και διαμαρτυρήθηκαν και βγήκαν όλοι οι δημοσιογραφίσκοι να πούνε τι είναι αυτά που κάνετε, γιατί δεν επιτρέπετε στην τέχνη, είστε σκοταδιστές. Εσείς είστε σκοταδιστές. Σκοταδιστής είναι ο διάβολος και διαβάλλει τον Χριστό που είναι φως και λέει ότι ο Χριστός είναι σκοτάδι. Αυτή είναι η τέχνη του διαβόλου. Πάντα ο διάβολος αντιστρέφει την αλήθεια, να ξέρετε. Το φως το παρουσιάζει ως σκοτάδι και το σκοτάδι ως φως.